καλημερίσω την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου από το χαμόγελο του παιδιού ψυχολόγο. Κυρία Παπαδάτου, καλημέρα από τον 1984. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα. Γιατί και εδώ βοηθάει το χαμόγελο του παιδιού μέσα από τις τηλεφωνικές του γραμμές. Το ερώτημα το ακούσατε. Πώς το αντιμετωπίζεις, κυρία Παπαδάτου, από τη μία ο υποψήφιος που, ή ο μαθητής, να το πω, έχω μείνει με τις πανελλαδικές τη λέξη υποψήφιος, η μία από τη μία πλευρά ο εξεταζόμενος, ο μαθητής, ο οποίος δεν έχει τις βάσεις αυτή την ώρα για να πάει σε αυτή την εξεταστική περίοδο και μάλιστα με τράπεζα θεμάτων, και από την άλλη ο γονιός, ο οποίος έχει τα δίκαια και με το δικό του το μέρος και πιέζει και πιέζει και πιέζει και το διάβαζε και στο τελικά είναι να ρίχνεις μπουνιές. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Που δεν την έχουμε, γιατί, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να την να προσπαθήσουμε έτσι να την ανακαλέσουμε, γιατί χρειάζεται αυτές τις μέρες. Ό,τι δουλειά έχει γίνει καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε αυτές οι τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις, πραγματικά δεν μπορούμε να καλύψουμε μεγάλα κενά. Και δεν υπάρχει και κάποιος λόγος για πίεση, γιατί ούτως ή άλλως οι εξετάσεις από μόνες τους είναι μια αγχωτική διαδικασία για τα παιδιά. Οπότε το να τα στρεσάρουμε παραπάνω, να τα πιέζουμε παραπάνω, απλά θα επιδεινώσει την κατάσταση, φέρνοντας ένα παραπάνω άγχος και ουσιαστικά μπλοκάροντας και όλες τις γροσιακές λειτουργίες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά λίγο να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να πάρουν λίγο χρόνο, να βάλουν το σώμα λίγο σε κίνηση, να υπάρχει μια φυσική δραστηριότητα μέσα στη μέρα, να υπάρχει καλή διατροφή, καλός ύπνος. Και με μικρές επαναλήψεις, ό,τι έχει καλυφθεί για να μπορέσουν να δώσουν τις εξετάσεις τους. Βάλατε όλα τα δύσκολα. Ναι, είναι μια απαιτητική περίοδος. Ωστόσο, να ξέρετε ότι υπάρχει εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά 1056. Είναι στη διάθεση και των γονιών και των παιδιών όλο το 24ωρο. Μάλιστα, υπάρχει και ως εφαρμογή chat 1056, οπότε μπορούν οι έφηβοι και οι έφηβες να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό, στο τάμπλετ τους, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποφορτιστικά και για τους μεγάλους και για τους μικρούς, να μοιραστούν προβληματισμούς, να μοιραστούν λίγο το άγχος τους. Και πραγματικά χιλιάδες κλήσεις που λαμβάνουμε από τα παιδιά, ακούμε στο τέλος της κλήσης ένα «τώρα νιώθω καλύτερα». «Τώρα νιώθω καλύτερα που μίλησα με έναν ψυχολόγο», «τώρα νιώθω καλύτερα που μίλησα με το χαμόγελο του παιδιού». Και νομίζω ότι είναι και αυτή μια βοήθεια, μια πραγματικά έτσι υποστήριξη, πολύ άμεση, πολύ γρήγορη, που μπορεί να έχει κάθε υποψήφιος και κάθε υποψήφια άμεσα στη διάθεσή του. Φαντάζομαι ότι αυτό τώρα το οποίο λέτε είναι το καλύτερο από όλα, δηλαδή ότι 1056 είναι μένα, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία εγώ μπορεί να αποφορτιστώ, μπορεί να σταματήσω να πιέζω, να μαλώνω, γιατί ξέρετε δημιουργούνται εντάσεις που είναι ανούσιες μέσα σε ένα σπίτι, αλλά έχετε δίκιο, εκείνη την ώρα δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη φόρτιση, την ώρα που γίνεται δηλαδή αυτή η κουβέντα μεταξύ των γονιών και των παιδιών, και είναι ουσιαστικά πιο πολύ επιβαρημένος ο ίδιος ο μαθητής. Ακριβώς. Δεν είναι η ώρα για να συζητήσουμε τι δεν έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι η ώρα να φέρνουμε ένα μέλλον που δεν ξέρουμε, δηλαδή την πιθανότητα αποτυχίας, επιτυχίας, τι θα γίνει, πού θα βρεθούμε κτλ. Είναι η ώρα να εστιάσουμε στο παρόν, να δώσουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, να δώσουμε την υποστήριξή μας στα παιδιά με έναν τρόπο γονεϊκό, να μην κρίνουμε την επίδοση, πώς θα γίνουν, αν είναι σωστό το διάβασμα, ο τρόπος διαβάσματος κτλ. Δεν είναι η ώρα για να γίνουν αυτές οι κρίσεις. Είναι η ώρα για να παραμείνουμε απλά στην υποστήριξη, με ψυχραιμία, και αν νιώθουμε εκείνη την ώρα ότι είναι εκρηκτικό το κλίμα, καλύτερα να πάρουμε λίγο χρόνο, να πάρουμε μια απόσταση και καλύτερα να καλέσουμε στην τηλεφωνική γραμμή να το συζητήσουμε με κάποιον που είναι έξω από αυτή την κατάσταση, με κάποιον που θα έχει έτσι τους τρόπους και τα εργαλεία να μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε, να επανέλθουμε στο τώρα, να πειθαρχήσουμε λίγο τη σκέψη που τρέχει σε πολλά σενάρια καταστροφικά συνήθως, για να μπορέσουμε πιο δυνατή να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Καλέ, αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Συνήθως το μυαλό πάει στο άσχημο και συνήθως τα σενάρια τα οποία κάνουμε είναι πάντα προς το κακό. Η αλήθεια είναι αυτή, και πολλές φορές θέλει σκέψη μας πειθαρχία, και αυτό χρειάζεται πολύ πολύ εκπαίδευση.
Γιατί βάζουμε στο μυαλό μας πάντα την άσχημη κατάληξη και τα παιδιά, η αλήθεια είναι, εκπαιδεύονται σε αυτό και διαρκώς σκέφτονται ότι θα αποτύχουν, ότι δεν θα τα καταφέρουν όπως θα θέλουν να τα καταφέρουν, είναι πολύ ψηλά ο πύχης. Οπότε επειδή πραγματικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει, ούτε τα θέματα που θα πέσουν, ούτε πώς θα είναι η απόδοσή μας στη συγκεκριμένη ημέρα της τάδε εξέτασης, καλό είναι να μείνουμε στο τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα, να επαναλάβουμε, να ξεκουραστούμε, να δώσουμε χρόνο το μυαλό μας να καθαρίσει, να έχουμε διάβγεια και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθειά μας. Μετράει για μας τους ενήλικες και τους γονείς το ότι τα δικά μας τα πατήματα και τα βήματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ξενυχτούσαμε και πηγαίναμε την επόμενη μέρα να γράψουμε. Έχουμε δηλαδή ένα άλλο μοντέλο μέσα στο μυαλό μας και αυτό τώρα το επιχειρούμε και το αναβιώνουμε ξανά. Πολύ πιθανό. Απλά όταν κάτι, ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς και είναι κάποιος άλλος που πρέπει να εξεταστεί, ερχόμαστε πολύ πιεστικά με συμβουλές, με καλές συνταγές, με το τι πιάνει, τι δεν πιάνει και ξεχνάμε ότι κάθε παιδί έχει τη δυτική του ιδιοσυγκρασία, τους δικούς του τρόπους, το δικό του ρυθμό μελέτης και απόδοσης. Αυτό που ξέρουμε όμως 100% σίγουρο είναι ότι η πίεση δεν βοηθά, γιατί απλά αυξάνει το άγχος. Οπότε ξέρουμε τι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Σίγουρα δεν υπάρχει ένας μαθησιακός τρόπος και μία διαδικασία που βοηθάει όλα τα παιδιά. Οπότε κάθε παιδί έχει την μοναδικότητά του, οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε, να αποστασιοποιηθούμε λίγο, γιατί αυτή η περίοδος είναι περίοδος που δεν μπορούν να γίνουν πολλά παραπάνω πράγματα, να διορθωθούν ίσως κενά ή τρόποι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να καλυφθούν κενά. Αφήστε το τώρα, δεν το συζητάμε καν. Γι' αυτό λένε και οι καθηγητές ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα και γι' αυτό επίσης σωστά τα λέτε όλα εσείς, γιατί αν για τα παιδιά των δύο τάξεων των πρώτων του λυκείου είναι άλλα τα δεδομένα, για τα παιδιά της τρίτης λυκείου μετά τις ενδοσχολικές θα πάνε και στις πανελλαδικές και θα έχουν ήδη επιφορτιστεί πολύ περισσότερο, οπότε για αυτά είναι ακόμα πιο σπουδαία αυτά τα οποία αναφέρετε. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι εξετάσεις δεν είναι το άλφα και το ωμέγα στη ζωή ενός παιδιού και δεν αξίζει πραγματικά να το πιέσουμε σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να έχει και μια διαθυσία, μια κρίση πανικού. Και αντί να είμαστε στο εξεταστικό κέντρο, να είμαστε σε κάποιο άλλο χώρο. Οπότε θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι να έχουμε το παιδί μας χαμογελαστό, να είναι καλά, να το αντιμετωπίζει σαν μια εξέταση και όχι σαν το σημαντικότερο γεγονός της ζωής του. Εκεί πάνω τα χαλάσαμε όλα. Το ξέρετε. Εκεί πάνω τα χαλάσαμε όλα, κυρία Παπαδάτου. Είναι κρίμα μια ολόκληρη οικογενειακή ζωή να κρέμεται από μια εξέταση που πραγματικά κάποια στιγμή όλοι το έχουμε ζήσει. Εγώ δεν ξέρω πολλούς, κυρία Παπαδάτου. Αλήθεια σας λέω. Από το δικό μου τουλάχιστον τον περίγυρο, το φιλικό, το συγγενικό κλπ. Εγώ δεν ξέρω πολλούς να είναι αυτής της άποψης. Δηλαδή, καλύτερο το παιδί μου να χαμογελάει παρά αυτή την ώρα να έχουμε εκείνη την αγωνία μπροστά μας για το τι θα απογίνει στη ζωή του. Το αντίθετο έχουμε. Ναι. Πραγματικά όμως το τι θα απογίνει στη ζωή του δεν εξαρτάται από μία εξέταση που θα κάνει, γιατί έχουμε δει πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαπέψει τις εξετάσεις και όμως να μην έχουν καταφέρει να βρουν τα πατήματά του στη ζωή. Ένα παιδί θα βρει τα πατήματά του όταν έχει μάθει πώς είναι ως άνθρωπος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποιες είναι οι δυνάμεις και οι δυναμίες του, έχει κοινωνικές δεξιότητες, έχει πείσμα, έχει υπομονή και όλα αυτά δεν κατακτώνται με ένα βαθμό σε κάποια εξέταση. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Υπενθυμίζω 1056, χαμόγελο του παιδιού, γραμμή. Όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες, ζωρεάν, ανώνυμα και μέσω της εφαρμογής TRAP. Πραγματικά είναι μία λύση στα χέρια μας. Για τα παιδιά, για τους γονείς που πιστεύουν ότι χρειάζονται βοήθεια αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.